Το χθεσινό αυτό κυβέρνηση, πιάνε. Η κυβέρνηση ποτέ δεν αναδυνατίζει όταν είμαστε ειλικρινείς και όταν όλοι σεβόμαστε κάποιες αρχές. Η κυβέρνηση αυτή, όπως ξέρετε, στηρίχθηκε σε πολύ δυσκολότερες στιγμές. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες... Στηρίχθηκε από εσάς εννοείται. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση, πολλές φορές είδατε ότι πήραμε αποφάσεις αρκετές σκληρές για εμάς. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό ο Παναγιώτης Ζουγουρίδης παραιτήθηκε από μόνος του γιατί έκανε μια τυχή, έδωσε μια τυχή απάντηση σε μια συνέντευξη που δεν άκουσε την ερώτηση. Θέλω να θυμίσω ότι ο Δημήτρης ο Καμένος τρεις ώρες αφού είχε ανακοινωθεί για υπουργός της κυβέρνησης παραιτήθηκε για να διευκολύνει την κυβέρνηση για ένα tweet το οποίο φέρεται να έγραψε συνεργάτης του πριν από δύο χρόνια. Ο Παύλος ο Χαϊκάλης απεκλείστη από τις λίστες για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση, παρότι ξέραμε ότι έχει δίκιο και ότι οι καταγγελίες Αβγενάκη, όπως κατέπεσαν στην Επιτροπή του Πόθεν Άσχης της Βουλής, δεν θέλαμε να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Τώρα παραθέτεται επιχειρήματα στιγμή, γιατί πρέπει χωρίς ενδιασμούς ο κύριος Τσίπρας να διώξει τον κύριο Μουζάλα, αυτό λέτε. Γιατί ο κύριος Μουζάλας καταρχήν ο ίδιος οφείλει να παραιτηθεί. Ο κύριος Μουζάλας είναι εκείνος ο οποίος οφείλει αυτή τη στιγμή, έχοντας παραδεχτεί ότι έκανε σφάλμα, όπως λέει ο ίδιος, να παραιτηθεί. Δεν υπάρχουν γκάφες στην πολιτική. Εντάξει, στην πολιτική και στη ζωή όσοι κάνουμε γκάφες τις πληρώνουμε. Αν κάνετε γκάφα και οδηγείτε ένα τρένο, μπορείτε να οδηγήσετε σε ατύχημα και να σκοτώσετε χιλιάδες ανθρώπους. Λοιπόν, όποιος κάνει γκάφα, όποιος κάνει λάθος, το πληρώνει και τελειώνει. Δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή στη στιγμή που βρίσκεται να φεύγει ο Πρωθυπουργός αύριο για να πάει ισχυρό στην Ευρώπη. Την ώρα πλέον που το θέμα το οικονομικό έχει φτάσει στο να συζητάμε το τέλος αξιολόγησης και τη διαγραφή του χρέους, να έχουμε τέτοιου είδους δηλώσεις οι οποίες είναι εθνικά επιζήμιες και οι οποίες, αν θέλετε, προκαλούν τον ελληνικό λαό. Και ο κύριος Μουζάλας δεν είναι η πρώτη φορά που τον κάνει. Ο κύριος Μουζάλας, θα σας θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα έκανε μια εκτίμηση για 150.000 πρόσφυγες, όταν η κυβέρνηση είχε μιλήσει για 50.000 και το μάζεψε. Μετά μίλησε κάπου αλλού για ενσωμάτωση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται τέτοια λάθη εντός εισαγωγικών να τα καταπίνουμε και ιδίως όταν φύγουν θέματα εθνικά ευαίσθητα. Ό,τι συγγνώμη και να ρωτήσει ο κύριος Μουζάλας, από εδώ και πέρα θα παίζει ένα βίντεο το οποίο ο Έλληνας υπουργός αναφέρει με τον όρο Μακεδονία την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Εδώ θα σας θυμίζω ότι είναι απόφαση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ομόφωνη απόφαση, είναι εθνικό θέμα, είναι εθνική θέση και δεν είναι λάθος. Ναι, αλλά υπουργέ μου, δύο λεφτά. Εχθές το βράδυ αργά, το Μαξίμου έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία λέει ότι είναι μια υπερβολή, τον καλύπτει. Αμήχανα μένα, αλλά τον καλύπτει. Τι θα γίνει σήμερα. Ακούστε να σας πω. Εγώ μετά και την ανακοίνωση αυτή δεν το είχα δει. Ενημερώθηκα από τους συνεργάτες μου, είδα το βίντεο. Ναι. Μίλησα με τον Πρωθυπουργό. Σας διαβεβαιώ ότι ο Πρωθυπουργός εκείνη την ώρα δεν είχε δει τίποτα. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα που βγήκε η ανακοίνωση εννοείται. Μετά. Μετά, ναι. Λοιπόν, άρα δεν την έβγαλε με την κάλυψη του κύριου Τσίπρα η ανακοίνωση. Τον ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό. Και τι σας είπε. Μου είπε ότι θα το δει, δεν είχε ιδέα αν ο άνθρωπος. Ναι. Θα το δει και θα μιλήσουμε. Λοιπόν, του είπα ότι εγώ ζητώ την παραίτηση του κύριου Μουζάλα. Με τη σχέση μου με τον Αλέξη τον Τσίπρα είναι ειλικρινής. Ούτε κρύβεται ο ένας ούτε ο άλλος. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι από τον Μπράουν, ο οποίος λέει ότι φίλος είναι ο άνθρωπος με τον οποίο τολμάς να είσαι ο εαυτός σου. Έτσι είμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μάλιστα. Όταν ο ένας έχει μία θέση την οποία πρέπει να την πει στον άλλον, όσο σκληρή και αν είναι, τη λέει και έτσι στηρίζεται αυτή η κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση είναι ισχυρή, γιατί όταν πρέπει, θυσιάζονται και κάποιοι άνθρωποι προκειμένου να προχωρήσει σε αυτό το εθνικό έργο. Άρα είμαστε ανελαστικοί. Σε σύγκρουση με τη διαπλοκή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αφήσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα να χτυπήσουν την κυβερνητική συνοχή. Από εκεί και πέρα, και εγώ, στα θέματα τα εθνικά, ξέρετε ότι έχω κρατήσει μια στάση ζωής 25 χρόνια. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω αυτή τη στιγμή, στηρίζοντας έναν υπουργό, ο οποίος έχει κάνει αυτό το τραγικό
έγκλημα. Αν θέλετε λάθος, πώς το είπε η Γκάφα, δεν έχει καμιά σημασία. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο κύριος Μουζάλας να είναι υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, είπατε στον Πρωθυπουργό λοιπόν ότι εγώ απαιτώ, ζητώ την παρέτηση του κ. Μουζάλα. Από ό,τι καταλάβατε. Τον ενημέρωσα για το θέμα που ναι, 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 είναι και του είπα ότι εγώ θα ζητήσω την παρέτηση του Μουζάλα. Ωραία. Τι μπορείτε να μας πείτε, τι σας απάντησε? Η απάντηση είναι ότι δεν το έχει δει ακόμα. Θα δει το βίντεο και θα μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Ναι. Εγώ έχω συγκαλέσει ήδη την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελληνών. Ναι. Για αύριο το πρωί. Και με θέμα. Με θέμα το να συζητήσουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία για μας είναι πάρα πολύ σοβαρή. Κάποιο πνεύμα θα δηλαδή έχει σε αυτή. Περίπτωση που ο κύριος Τσίπρας πει ρε πάνω, τώρα η καιρή είναι αυτό, το προσφυγικό σε κρίσιμη στάση, άστο. Αφήστε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Μουζάλα σήμερα ο ίδιος. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας χρόνο να μιλήσουμε και με τον Πρωθυπουργό, να μιλήσουμε και με τα όργανα του κόμματος του καθένας και να πάρθουν οι αποφάσεις. Όχι, άλλο ρωτώ εγώ. Εάν υπάρχει και στο τέλος του δρόμου. Δεν κάνει και αυτός πίσω. Υπάρχει το ή αυτός ή εγώ. Ακούστε να δείτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εδώ έχουμε μία κυβέρνηση συνεργασίας. Στην κυβέρνηση αυτής συνεργασίας λοιπόν, σας λέω καθαρά ότι ο κύριος Μουζάλας δεν έχει την εμπιστοσύνη μας. Στην μεριά των Αξιών των Ελλήνων. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Άρα λογικά πρέπει να παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί. Λογικά θα παραιτηθεί ο ίδιος. Αυτό οφείλει να κάνει. Και θα θυμίσω ότι χωρίς τέτοιους σοβαρούς λόγους, το έκανε και ο Παναγιώτης ο Ζουγουρίδης, το έκανε και ο Δημήτρης ο Καμένος, το έκανε και ο Παύλος ο Χαϊκάλης. Ναι. Να σας πω, οι Σκοπιανοί, εσείς πιστεύετε ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτό? Κάνουν άλλη δουλειά. Λέω τώρα, δηλαδή ως ένα επιπλέον όπλο, εντάξει, είμαστε σε μια αντιπαράθεση με αυτή την ιστορία. Να σας πω, για τον Μουζάλα, γιατί διέκρινα σε αυτά που είπατε ότι είχατε και άλλα παραπονάκια, οι παραπονάρες, τις οποίες κύριο, λίγο ας πούμε... Με τον κύριο Μουζάλα συνεργάστηκα άριστα και όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε το θέμα το προσφυγικό, είδατε ότι τα τελειώσαμε αυτά που αναλάβαμε, ενώ δεν το περίμενε κανείς. Αναμφισβήτητα το τελειώσατε, αλλά λένε πολλοί ότι είχατε κόντρα από πριν. Όχι, καμία κόντρα. Εγώ όταν έχω κόντρες, τις λέω δημόσια. Ναι. Δεν έχω κόντρες. Εκεί που διαφωνώ, διαφωνώ δημοκρατικά. Εκεί που συμφωνώ, συμφωνώ. Και αν έχω κάτι με κάποιον άνθρωπο, του το λέω ευθέως και αν χρειαστεί, το λέω και δημόσια. Λοιπόν, το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει με συνεργασία ή μη συνεργασία. Εξάλλου, άλλη δουλειά δικιά του, άλλη δικιά μας. Αυτή τη στιγμή όμως. Αυτό το οποίο είπε εχθές το βράδυ αποτελεί τεράστια εθνική ζημιά. Μάλιστα. Και για μας δεν είναι ανεκτό. Κύριε Υπουργέ, εκτός από αυτό που είπε χθες το βράδυ, ο κύριος Μουζάλας θα έχει πάει καλά στο Υπουργείο του? Γιατί αν έχει κάνει δουλειά και αν όντως προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες σε αυτή την τρομερή υπόθεση που μας απασχολεί, υπάρχει ζήτημα. Θα έχει πάει καλά γενικά στην αποστολή του, στη δουλειά του, στα καθήκοντά του. Ακούστε, τώρα δεν θα κάνω εγώ τώρα κριτική δημόσια αυτή τη στιγμή στον Υπουργό. Τώρα δεν είπες ότι τα λες ότι είναι να πεις δημόσια. Μα ότι το έχω πει του ίδιου, το έχω πει και δημόσια. Όταν βγήκε και είπε για τους περίφημους 150.000 πρόσφυγες που δεν είναι ούτε θέση της κυβέρνησης κτλ. Το μάζεψε. Το να κάνει δηλώσεις και να τις μαζεύει, ή θα πρέπει να προσέχει τι λέει όταν είσαι πολιτικός και βγαίνεις να κάνει μια συνέντευξη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα λάθη έχουν και μια κλίμακα. Έτσι. Ναι.